θέμα το οποίο έκαιγε για χρόνια και προσπαθούν φέτος οι ομάδες να βελτιώσουν τα πράγματα. Ο Έσο με τον Τόμας είναι αυτοί οι οποίοι. Οι δύο καλωσορίστες οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πρώτο jump ball με τον Αντώνη τον Δημητρίου να είναι ετοιμός. Είπαμε τα δεδομένα, τα είπαμε να δούμε αν θα βγουν και στο παρκέ αυτά τα δεδομένα. Πάμε για το πρώτο jump ball σε αυτό το παιχνίδι. Έτοιμα όλα για την έναξη. Φύγαμε. Πρώτη κατοχή της μπάλας για την ΕΘΑ με τον Walker. Στον Έσο, καλή άμυνα από τον Τόμας. Το φάουλ. Πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Πρώτο φάουλ της αναμέτρησης είναι από τα φάουλ τα οποία σαφώς και δεν θέλουν οι προπονητές οι Ρόδους, έτσι. Έτσι αρχή. Το χειρότερο δυνατό φάουλ από τον πιο σημαντικό παίχτη, ο οποίος συνήθως έχει και προβλήματα με τα φάουλ, ο Έσο. Ναι. Έχει κάπως... Ο Ουάσιγκτον είναι ο οργανωτής της ομάδας. Ο Βραχής, όπως αυτός ο καλωσφαιστής, είναι και πρώτος της ασίστ με την ομάδα με 4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο Στρατής. Προσπάθεια από τον κύπερο. Χαμηλά η πάσα στο Τόμας. Με πλάτη με τον Έσο. Βγάζει έξω. Πρώτο καλάθι για την ομάδα της με τον Ρέι. Ο Ρέι πετυχαίνει το πρώτο καλάθι και έχουμε το 3-0 και τρίποντο μάλιστα. Έσο για την ΕΘΑ. Πιλαβάς μαζί. Πάει να πάρει το σκριν. Έσο. Δυσκολεύεται. Πιλαβάς το κλέψιμο από τον Ουάσιγκτον. Αντιαθλητικό το φάουλ. Ήδη. Εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική άμυνα. Είναι αυτές οι ατομικές προσπάθειες. Εξαιρετική άμυνα από πλευράς των φιλοξενουμένων. Οι οποίοι έχουν ήδη πετύχει το πρώτο καλάθι και δει τρίποντο. Και είναι τώρα έτοιμοι να ανεβάσουν τη διαφορά. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Είδαμε όμως κάποια στοιχεία αρχικά. Τα οποία σαφώς και είναι υπέρ της Ένωσης Νέου Παραμνήου. Στις βολές ο Ουάσιγκτον είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να χρηστεί σκόρε. Μέσα η πρώτη προσπάθεια. Είμαστε στο 4-0. Να δούμε τη δεύτερη απόπειρα του βραχίσωμου playmaker. Πετυχημένη και αυτή. Είμαστε ήδη στο 5-0 και κατοχή της μπάλας για την Ένωση Νέων Παραλληνίου. Επαναφέρει ο Ρέι στον Ουάσιγκτον. Ουάσιγκτον. Ρέι ξανά. Έχει δοθεί φάουλ. Επιθετικό, ναι. Επιθετικό φάουλ, ναι. Στον Ρέι ήταν το φάουλ. Στον Ρέι, ναι. Ορτίθ. Στον Walker. Walker προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι. Walker κάνει προσπάθεια. Μόνος πήρε την προσπάθεια. Και μετράει και το καλάθι. Ένα καλάθι έτσι κάπως παράξενο. Δεν ήταν και η πιο ενδεδειγμένη κίνηση αυτή που έκανε. Αλλά είναι φορές και οι ενδεδειγμένες κινήσεις που βγαίνουν. Οι μη ενδεδειγμένες κινήσεις ξαναβλέπουμε την φάση και τώρα έχει ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο, ο Walker. 85% στοχεία από την γραμμή των βολών φέτος. Να και το έμεσο τρίποντο. 5-3. Θα επαναληφθεί. Πιέζει ψηλά η ΕΘΑ. Washington από τον Walker. Γίνεται η πίεση να δούμε αν θα περάσει την μπάλα στον χρόνο τον οποίο επιβάλλεται. Washington. Στην αδύνατη πλευρά ο Στρατής μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον νεαρό. Δεύτερο τρίποντο από πλευράς Παραλληνίου. Ένα ωραίο και ένα Στρατής. Walker θα κάνει το ίδιο πάλι. Όχι. Αδύνατη πλευρά έβγαλε στον Έσο. Εύστοχος και αυτός. Πάρα πολύ εύστοχη από τις δύο ομάδες. Και ο Έσο είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, που σουτάρει από μακριά. Είδαμε ότι ήδη άρχισε να παίρνει μπρος. Είναι πολύ... πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, αν βρει το χέρι του σήμερα. Ακριβώς. Κάνει πολλή δουλειά όμως, όχι μόνο στο σκοράρισμα, και στα rebound. Ναι, βέβαια. Βγάζει έξω από το μας. Έχει 8,4 μέσο όρο. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για την ΕΘΑ με τον Barnes. Ξανά στο Walker. Μεταφορά της μπάλας. Αντικανονική χρησιμοποίηση της μπάλας από τον Αμερικανό, οπότε πάει στράφη η επίθεση των Σωμανασέκομης.
και κατοχή της μπάλας για την φιλοξενούμενη. Washington. Στρατής. Ξανά στον playmaker. Ξανά στον Κύπριο. Ρεΐ. Βγάζει έξω στον Τόμας. Εντελώς ελεύθερος. Αστοχή, ένα πάρα πολύ εύκολο σουτ. Το 8-6 το σκορ συνεχίζεται. Πιλαβάς μπερδεύτηκε λίγο, αλλά κράτησε την μπάλα. Για να δούμε αυτό το σουτ. Άστοχο και αυτό το σουτ από τον Μπάντς. Τώρα όμως είναι μέσα. Φάνηκε το σουτ ότι θα ήταν άστοχο έτσι όπως καθόμαστε εδώ, αλλά πήρε περίεργη τροχιά. Πήρε περίεργη τροχιά και τελικά ήταν μέσα. Τόμας, Washington. Εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική προσπάθεια. Α, και το καλάθι από τον Blakes. Έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Walker. Ξαναβλέπουμε από τον... Για να δούμε ξανά η φάση. Έβαλε λίγο το αριστερό του χέρι, τον ακούμπησε τον... Λίγο το χέρι. Παναφορά της μπάλας, Walker. Αμέσως το σουτ. Δεν του βγήκε όμως. Blakes. Εξαιρετική πάσα στο Τόμας. Και προσποίηση. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Με την προσποίηση ξεγέλασε δύο αντιπάλους. Και ο Τόμας, ο οποίος παρελθόν έχει ακριβώς το ίδιο μέσο όρο σε πόντους και rebound. Έχει 8,4 πόντους και rebound ανά παιχνίδι. Είναι ένα ψηλό, σχεδόν double-double μέσο όρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε, Ρόδε. Σχεδόν double-double, βέβαια, ναι. Είναι αυτό που είσαι, είναι χαρακτηριστικές οι ατομικές ενέργειες των παιχνών του Παραμιού. Πιλαβάς, 12-8 στο συν 4, Έσο, με ανάποδο lay-up μέσα. Καλή προσπάθεια από τον Έσο. Το Έσο που σήμερα έχει σκοράρει ένα τρίποντο και έναν post-up. Το βλέπουμε να προσπαθεί. 5 πόντι για τον Έσο, εξαιρετική προσπάθεια, αλλά βγήκε άμυνα από τον Walker. 12-10, μας μένουν 6 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Θα παραφέρει την μπάλα ο Washington. Ελεύθερο το σούτ μέσα από τον Blakes. Walker. Στο συν 4 διαφορά ο Walker. Θα την κάνει μόνο στην προσπάθεια. Όχι, έβγαλε την πάσα στον Έσο. Φάουλ. 14-10. Το φάουλ για τον Έσο. Με τον Ανδρέα τον Πιλαβά να επαναφέρει την μπάλα. Έσο. Στην κορυφή της ρακέτας. Ξανά Πιλαβάς. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Εξαιρετική κίνηση από τον Μπάντς. Στο καλάθι διαφορά. 14-12. Πλησιάζουμε στον δρόμο τα μισά. Στο συν 2 το παραλίμνη. Τόμας. Ξανά Washington. Κάνει τη διείσδυση. Εύκολο lay-up. Εξαιρετικό καλάθι. Πραγματικά πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον Washington, ο οποίος φτάνει τους 4 πόντους. Και χώρια η οργανωτική δουλειά, η οποία είναι σχεδόν τέλεια. Μέχρι στιγμής, η Ρόδε δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο. Το φάουλ τώρα του Ρέι. Εντάξει, δεν βλέπουμε καλές άμυνες πρώτα απ' όλα. Είναι το δεύτερο ή το τρίτο drive που πάει ανενόχλητα στο καλάθι η Ένωση. Νομίζω ήταν το δεύτερο συγχωμένο. Και από πλευράς ΕΘΑΤ, αυτό που βλέπουμε είναι να γίνεται κόψιμο και γρήγορο shoot. Κάτι προσπαθούν έτσι να αντιμετωπίσουν την άμυνα που χρησιμοποιεί η Ένωση. Δύο Κύπροι θα εισέρθουν στο πακέ. Ο Πυρίλης και ο Θωμά από πλευράς Ένωσης Νέου Παραμνίου. Και το ενδιαφέρον, Πέτρο, είναι ότι είναι ντόπιοι. Και οι δύο, αλλά και ο Στρατής που είναι μέσα στο πακέ. Τρεις Κύπροι. Ντόπιοι, μιλάμε Στρατής, από το παραλίμνη. Ο Στρατής αποχωρεί, άρα μένουν δύο. Mm.
16-14. 5 λεπτά για το τέλος. Θωμά. Ένας πολύ πυρός καλασφαίστης. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ένωση. Θωμά. Κυρίλης. Ουόνσιγκτον. Ουόνσιγκτον. Ξανά στον Πυρίλη. Πλάτη ο Θόμας. Καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ ακτικός παίκτης, αλλά και πάρα πολύ έξυπνος. Κατάφερε ο Θόμας να πετύχει το καλάθι και να κερδίσει και το φάουλ. Και ανέβασε τη διαφορά. 18-14. Στις βολές, στη βολή μάλλον. Δεν τα κατάφερε, ίσο μάζεψε. Τζάξεν είναι ο νεοφερμένος. Νεοφερμένος βέβαια σχετικό, γιατί είναι το τρίτο το παιχνίδι. Πιλαβάς παίρνει εσωτερική. Έχει δοθεί. Έχουν δοθεί βήματα. Ουόσιγκτον. 18-14. Σαφώς πιο συγκροτημένη η Ένωση Νέου Παραλυμνίου. Με τον Ουόσιγκτον να οργανώνει και το Τόμας να εκτελεί. Λέιξ. Κυρίλης θα δοκιμάσει για τρεις. Σίδερο. Τέλειο Τζάξεν. Πιλαβάς. Προσπάθεια από τον Πιλαβά. Τα καταφέρνει με ταμπλό. 18-16 δεν καταφέρνει να ξεφύγει ενός του παραμνίου. Έχει τις απαντήσεις η ομάδα της Εγκόμης. Ουόσιγκτον. Ένα στον Πυρίλη δεν σουτάρει αυτή τη φορά. Ο Μπλέξ παίρνει εσωτερική. Βγάζει έξω. Δεν θα σουτάρει ο Ουόσιγκτον. Είμαστε στα 9 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Κατάφερε, πήρε φάουλ. Φάουλ από τον Έσο. Είναι το δεύτερο. Μειονέκτημα για τον... Έχεις κάτι να πεις, Ρόδοτε? Όχι, ανάφερε στο mismatch το οποίο είχαμε πει και στην αρχή του παιχνιδιού, ότι το Παραλυμνή θα το ψάχνει συνέχεια το mismatch. Στην άμυνα όντως υστερεί ο Έσο και τον βλέπουμε να αποχωρεί τώρα από το παρκέ. Και είναι ο Λοριζίδης αυτός ο οποίος έρχεται τώρα. Αποχωρεί διότι μόλις έκανε το δεύτερο του φάουλ, το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Το είπαμε και πριν ότι κάνει εύκολα φάουλ. Ουόσιγκτον για τρεις. Άστοχος. Ο Τζάξεν. Φάουλ από το Θωμά. 18-16, 3 και 35 για το τέλος. Δεν έχουν πάρει time out οι coach ακόμη. Ναι, και με τις ομάδες να μην αποδίδουν και ιδιαίτερα καλά στο κομμάτι της άμυνας. Θα περιμέναμε ότι ίσως να ακριβώς γι' αυτό το είπα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο που το παρατηρήσεις. Λοιπόν, πάμε στις βολές για την ΕΘΑ. Πρώτος πόντος για τον Τζάξεν. Να δούμε και η δεύτερη προσπάθεια. 2 πόντοι για τον Αμερικανό. 18-18. Πρώτη φορά ισοπαλία. Ριλής στον Θωμά. Θωμά δοκιμάζει, βγάζει στον πυρίλη. Στην αδύνατη πλευρά να δούμε τον νεαρό. Μπράβο. Μπράβο στον νεαρό. Με αυτή την εξαιρετική προσπάθεια στο συν 3 η Ένωση. Πυρίλης, ο οποίος πάντως φέτος παίρνει αρκετά λεπτά. 15 λεπτά μέσω όρο είναι με σημαντική συμμετοχή από ένα νεαρό παίχτη. Ήταν άστοχη προσπάθεια του Ορτίθ. Για να δούμε. Α, εξαιρετικό κόψιμο εκεί. Από τον Τόμας. Βγάζει και άμυνες ο Τόμας. Μπλέιτς. Καλό πάτημα. Δεν τα κατάφερε. Έχει πολύ δυνατά πόδια αυτός ο παίκτης. Είναι προς πίσω, έχω την εντύπωση. Ναι. Έχει πολύ δυνατά πόδια αυτός ο Μπλέιτς. 21-18. 2 και 51 για το τέλος. Ξανά η προηγούμενη προσπάθεια και το μπλοκ από τον Τόμας. Γυρίζει την μπάλα η ΕΘΑ. Για να δούμε ποιος θα κάνει το τελικό σουτ. Μέσα, τελικό σουτ εύστοχο από τον Barnes, ο οποίος ήταν τους 7 πόντους με αυτό το τρίποντο. 21-21 ξανά στην ισοπαλία για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Blakes. Στον Thomas. Ξανά στον Blakes. Πυρίλης. Ουόσιγκτον στον οργανωτή μπαλά. Κάνει τη διείσδυση. Πυρίλης. Μειώνεται ο χρόνος. Α, επίθεση. Τζάξεν θα την πάρει μόνο στην προσπάθεια. Ναι, αυτό κάνει. Με τα μπλόδια τα κατάφερε. Πιλαβάς εκεί, ροϊκά πήδηξε. Ξανά ο Αμερικανός θα δοκιμάσει.
Δεν τα κατάφερε. Εδώ ήταν άτυχος. Και μένουμε στο 21-21. 1-53 για το τέλος με τον Blakes. Δοκιμάζει, κάνει μια προσπάθεια τραβηγμένη, θα έλεγα. Υπήρχε πολύ χρόνο, αλλά τα κατάφερε. 23-21. Ξανά μπροστά η ομάδα του Μαρινίου. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Αντρέας ο Πιλαβάς, αλλά τελικά έσωσε την κατοχή για την ομάδα του. Ξανά Πιλαβάς. Για τον Λοϊζίδη, Πιλαβάς, Τζάξεν. Για να δούμε τώρα. Όχι, δεν ήταν καλό το σουπ από τον Μπάντς. Τώρα ναι, καλή προσπάθεια και καλάθι από τον Ορτίθ. Time out. 23-21, πρώτο time out. 1-25 μένουν. Πάμε εμείς για το διαλυματάκι μας. Να είμαστε λοιπόν και πάλι στον αγώνα μας. 23-23, ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Παραλιμνίου ξεφεύγει στο σκορ, αλλά την προλαβαίνει η ΕΘΑ. Αρκετά ψηλό σκορ για πρώτο δεκάλεπτο, με 1-25 να μένει. Είναι αυτό που είπε ο Ρόδος ο Μιλτιάδος προηγούμενα, ότι οι άμυνες είναι για την ώρα ανεπαρκείς και ασφαλώς δεν ικανοποιούν τους προπονητές. Ο Ρόδος είναι ξανά εδώ και θα μας μεταφέρει ό,τι έχει ακούσει από τους πάγκους. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα του Νικόλα Παπαδόπουλου της Ένωσης που τον ακούσαμε στο διαλυμά. Μάλιστα φώναξε στους παίχτες τους, με φωνή τους. Είπε δεν παίζεται άμυνα και μετά απέτησε να ανεβούν σε εκείνο το τομέα. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα, 23-23 είναι πάρα πολύ ψηλό σκορ. Ναι, είναι όντως, είναι πάρα πολύ ψηλό σκορ για ομάδες που γενικότερα δεν σκοράρουν και ιδιαίτερα. Είναι ομάδες που είναι χαμηλό στο σκοράρισμα, σε αντίθεση με ξέρω, την ΑΕΚ ή τον Κεραυνό. Κοίταξε, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο κλισέ. Χρησιμοποιείται και στο ποδοσφαιρό. Δεν είναι άμυνες που βλέπουμε, είναι αεράμυνες που βλέπουμε. Ναι, ναι. Νομίζω το απόλυτο ενδεικτικό αυτή τη κατάσταση ήταν το drive τη Ένωση προ το καλάθι που πήγαν ενόχλητο προ το καλάθι. Αυτό το οποίο πράγμα το οποίο υπάρχει πρόβλημα στο πράγμα το οποίο επισήμανες δύο φορές. Για να δούμε τώρα. Πυρίλης. Ουοσιχτό ξανά. Πυρίλης. Ο χρόνος δημιώνεται. 3 δευτερόλεπτα θα προλάβουν. Τόμας. Θωμάς. Blakes. Μέσα είναι εμπρόθεσμο από την εντύπωση. Βεβαίως. Εξαιρετική η κυκλοφορία της μπάλας. Υπό την πίεση του χρόνου θα κατάφερε ο Νέο Παραμνίου. Θα πρέπει να τους αποδώσουμε τα εύσημα. Για αυτήν την πρόσφαση είναι φάουλ. Εκνευρισμένος με τον παίκτη του Νικόλας Παπαδόπουλος για το φάουλ. Και βλέπουμε το replay. Δεν ξέρω, ίσως και να μην ήταν. Να μην έφυγε η μπάλα ακριβώς με την κόρνα. Πάντως κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ναι, εντάξει. Και εμείς ακόμα και στο replay δεν φάνηκε. Φάνηκε ότι μπορεί και να μείνει στα χέρια του. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ίσως να το δούμε ξανά μετά, ίσως να έχουμε την ευκαιρία. Βεβαίως. Ορτίθ μέσα. Ορτίθ ο οποίος είναι Αμερικανός, αλλά είναι από την Δομινικανή Δημοκρατία. Έχει 2 εθνικότητες. Ξαναδοκιμάζει και είναι πετυχημένη και δεύτερη. 25-26. 49 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει χρώμα. Τουλάχιστον για την ώρα. Είπαμε το χαρακτηριστικό του ψηλού σκορ. Να μην το ξαναλέμε. Blakes, ο οποίος κατεβάζει μπαλά. Blakes, θα πάρει μόνος του στο Θωμά. Με τον Πιλαβά. Μέσα από το Θωμά. Είναι η συνεισφορά των Κυπρίων, πραγματικά είναι υπερπολίτιμη. Τουλάχιστον σε αυτό το δεκάλεπτο. Από ένα τρίποντο Στρατής και Πυρίλης και ο Θωμά τώρα το jump shoot. Και άμυνες έχω προσέξει. Βέβαια. Λοϊζίδης. Τώρα είναι φάουλ. Είναι φάουλ, πάλι εκνευρίζεται ο Νικόλας Βαδόπουλος. Μετά θα τα χαρακτήριζα άτσαλα μαρκαρίσματα των παιχτών του μέσα στη ρακέτα. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά, αλλά είναι μεμονωμένα, στοιχίζουν όμως. Εδώ το και του Blakes είναι. Γενικά έχουν κάνει πάρα πολλά φάουλ της Ένωσης. Είναι 8 φάουλ. Τυχερή όμως από την άλλη. Που πρώτη βολή πετυχημένη σε διακόπτει ο Ροδοντέ από τον Ορτίθ. Συνέχισε. Θα έλεγα ότι μόνο ένας παίχτης έχει 2 φάουλ και πάνω. Ο Τζάρβις Ρέι. Από εκεί πέρα έχουν οι πολλοί παίχτες από ένα. Από ένα. Και η δεύτερη πετυχημένη. Ο Ορτίθ έχει 4 συνεχόμενες έστοχες βολές στα φάουλ τα οποία κέρδισε. Η διαφορά στον πόντο. Πιθανότατα η τελευταία απόπειρα επίθεση στο παιχνίδι. Blakes. Ο χρόνος μειώνεται. Για να δούμε ποιος θα πάρει το τελικό σουτ. Ο Θωμά.
Με τρίποντο. Μέσα, όχι δεν είναι. Υποπίεση βέβαια. Δοκίμασε το σούτο μπάνς, αλλά δεν τα κατάφερε. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, επαναλαμβάνω, 27 έθα, 28. Για να περιμένουμε. Για να δούμε, πήγε ο Ρόδος εκεί να διευκρινίσει. Για να ξαναδούμε. Ναι, ναι, είναι το προηγούμενο. Η προηγούμενη προσπάθεια, έχω την εντύπωση ότι έφυγε μπάλα και μετά. Μηδενίστηκε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και είμαστε με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, που σας μεταδίδουμε τον αγώνα μεταξύ ΕΘΑ Ένκομης και Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο και είμαστε έτοιμοι για την άρξη του δευτέρου. Υπενθυμίζουμε ΕΘΑ 27, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 28. Σε ένα μάτς για την ώρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου να είναι ομάδα οποία ξεφεύγει στο σκορ, αλλά την ομάδα της ΕΘΑ να μην την αφήνει να μεγαλώσει τη διαφορά. Είναι το σκορ το ψηλό, επαναλαμβάνουμε, 27-28. Είναι στη βολή ο Πιλαβάς. Είχε γίνει φάουλ, Πέτρο, πριν με τον Νίκο τον Θωμά. Είχε κάνει φάουλ στον Ανδρέα Πιλαβά. Λοιπόν, δύο βολές πετυχημένες. Λοιπόν, κατοχή της μπάλας για την ΕΘΑ. Είμαστε στο 29-28. Η Ρόδοτε, τι έχεις ακούσει από τους πάγκους? Αναφορές, πολλές αναφορές στην άμυνα. Και από τους δύο. Αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο... είναι αυτό το θέμα του πρώτου δεκαλέπτου. Είναι αυτό το οποίο είναι το πασιφανές στοιχείο, πασιφανές στοιχείο της εικόνας του Βενιδίου από πρώτο μέρος. Τρέχει ο Ουάσιγκτον. Θωμά, εκπληκτικός ευνηδιασμός από την Ένωση Παραλιμνίου, ταχύτατος. Με τον Ουάσιγκτον να κουβαλάει την μπάλα και τον Θωμά να τελειώνει επιτυχώς αυτή η προσπάθεια. Τέσσερις πόντοι για τον Κύπριο. ΕΘΑ στην επίθεση. Πιλαβάς. Αλλάζουν την μπάλα, για να δούμε. Μπάνς. Λοϊζιδής. Το καλάθι από τον Κύπριο. Πρώτο καλάθι για τον Λοϊζίδη. Στο σημερινό παιχνίδι. 31-30. Περνάει μπροστά η ΕΘΑ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μπλέικς έδωσε στον Πυρίλη, στον Θωμά. Ξανά στον Πυρίλη. Μπλέικς. Δεν τα κατάφερε, ήταν ένα εύκολο lay-up. Δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. 31-30. Έτοιμη για την επαναφορά της μπάλας. Επαναφέρει ο Θωμά. Για τον Μπλέικς. Ξανά στο Θωμά. Θωμά. Ο Πυρλή θα δοκιμάσει για τρεις. Δεν πήγε η αμήνα πάνω του. Δεν τιμώρησε όμως. Δεν τιμωρηθήκε όμως η ΕΘΑ. Ήταν καλό το σουτ. Τσέξεν. Προσπάθεια για την ΕΘΑ. Δεν υπάρχει φάου.
Δεν υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια του Ορτίζ. Ξανά ο Ουάσιγκτον. Λίς Μπλέικς. Θα σουτάρει ο Αμερικανός ο playmaker αστοχός. Ξανά πήγε εκεί και πήρε την μπάλα. Τόμας όχι. Εδώ φάνηκε εξαιρετική η προσπάθεια από τον Ουάσιγκτον. Αλλά ο Τόμας δεν την τελειώσε. Walker. Ούτε αυτός την τέλειωσε. Ήταν μια προσπάθεια ολόδική του. Αλλά δεν τα κατάφερε. Θωμά, διαφορά παραμένει στον πόντο, ηρώδοτε. Μπορεί να μην μπαίνουν τα καλάθια, όμως δεν θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί και ιδιαίτερα άμυνα. Είναι περισσότερο κακές επιλογές μέχρι στιγμής. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν έχουμε δει μια άμυνα να πούμε ναι, βγήκε. Ο Μας βγάλε έξω. Το σούτ από το Θωμά. Όχι, δεν ήταν καλό σούτ αυτό. Φεύγει ο Walker. Έχει κάνει και βήματα νομίζω. Μπάζει αυτός, ο Walker. Τώρα είναι ελεύθερος. Σούτ με εξαιρετικές προϋποθέσεις. Και Πέτρο, να πούμε ότι σε αυτή τη φάση έγινε φάουλ πάνω στον Walker, αλλά δεν σφυρίχτηκε. Α, είναι, ναι. Υπάρχει πλεονέκτημα στο μπάσκετ, έχει αλλάξει ο οργανισμός από φέτος. Όταν ο αμυντικός δεν βγάλει τον παίχτη εκτός ρυθμού. Αυτό θα το κρίνει ο διαιτής όμως. Ναι, είναι στην κρίση ο διαιτή. Έκρινε ότι αν και έγινε φάουλ, δεν το σφύριξε, άφησε τη φάση να συζητηθεί και πήγε και το καλάθι. Η μόνη περίπτωση που δίνει το φάουλ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν είναι αντιαθλητικό. Ναι. Ακριβώς. Είναι νέο κανονισμό. Όταν βγάλει εκτός πορείας ρυθμού, έχει 3-4 συγκεκριμένα κριτήρια στο συγκεκριμένο φάουλ. Αν πληρεί τα κριτήρια αυτά το φάουλ, δηλαδή ουσιαστικά αν είναι πολύ σκληρό το φάουλ, τότε σφυρίζεται. Ο διαιτητής μπορεί να το αφήσει. Είναι και θέμα που φέρνει και κάποια παράπονα από εμάς προς το παρόν, διότι είναι ένας κανονισμός που ακόμη δεν έχει εμπεδωθεί στις συνειδήσεις όλων. Είναι καινούριο οργανισμό, ο οποίο θεσμοθετήθηκε με την έναρξη τη περίοδου. Mm-hmm. Ήρθε σχετική εγκύλιο στι ομάδε. Πέρασε και ο νεαρό ο Παπαμιχάλη τώρα στο παιχνίδι. Άλλο ένα Κύπριο στο μπακέ. Τόμα Χουκ, εξαιρετικό. Είπαμε για τον Κύπριο στο μπακέ. Ρώτε, θυμάσαι έτσι πριν πολύ λίγα, πολύ λίγο χρονικό διάστημα, mm-hmm. όταν υπήρχε Κύπριο στο μπακέ, ήταν έλυση. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχει βελτιωθεί αυτό το φαινόμενο. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ειδικά για την ένωση που είναι παραλυμνίτες ή γενικά από την ελεύθερη επαρχία μοχώς του, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που μας λείπει τα τελευταία χρόνια στο Κυπριακό μπάσκετ. Δηλαδή να παίζουν Κύπροι και τοπάκες. Άλλη μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον Ρέι. Για να συμπληρώσουμε, αυτό βλέπαμε στην ΕΝΑΔ, θυμάμαι, είχαμε αρκετούς αειδεμετίδες στην ομάδα. Ο Κεραυνός ή ο Αχιλλέας, ο Αχιλλέας με Καϊμακλείωτης, ήταν όμορφες στιγμές εκείνες που μας έχουν λείψει πραγματικά. Και είναι στιγμές τις οποίες αναπολούμε. Τζέξεν με εξαιρετικές προποθέσεις. Βέβαια, οι άμυνες συνεχίζουν να μην παίζουν τον ρόλο τους, να μην πω τίποτα άλλο. 36-34. Λέξ. Ο Ρέι. Ξανά η προσπάθεια από πλευράς. Η μπάλα είναι έξω. Προσπάθεια από τον Τζέξεν. Walker. Δεν τα κατάφεραν. Blakes. Προσπάθεια, άστοχη προσπάθεια. Ο πλευράς του Αλμίου από τον Χάινς. Μέσα. 36-34. 38-34 προηγείται η ΕΘΑ. Blakes, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Ουάσιγκτον στην οργάνωση του παιχνιδιού. Παπαδόπουλος πέρασε. Επιθετικό. Επιθετικό από τον Παπαδόπουλο σύμφωνα
με την υπόδειξη των διαιτητών. Ξαναδούμε την προσπάθεια. Ναι, έβαλε το χέρι. Walker. (Σταλεί) 38-34 στο συν 4 η ΕΦΑ. Έχει προϋποθέσεις να αυξήσει η διαφορά, η οποία θα φτάσει στη μεγαλύτερη της στιγμή. Ο νεαρός ο Παπαμιχαήλ σουτάρει, άστοχος. Ο Ωσιχτών ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Παπαδοπουλός έκανε την προσποίηση. Φάουλ. 38-34 μπροστά η ΕΦΑ. Πρώτη φορά πάει στις βολές ο Παπαδόπουλος. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα είναι ο Blakes του Παραλυμνίου με 9. Άστοχη η πρώτη απόπειρα του Ζάκη Παπαδόπουλου. 38-34, 4 και 14 για το τέλος. Άστοχη και η δεύτερη. 11-6 είναι το επιμέρους σκορ. Έχει πέσει ο αριθμός σκοραρίσματος. Καλή πάσα από τον Παπαμιχαήλ στο Τζάξεν. Βγήκε η άμυνα και δοθεί φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ για να δούμε σε ποιον. Στον Τόμας. Στον Ρέι. Για να ξαναδούμε. Υπήρχε φάουλ νομίζω στην αρχή της φάσης, έβαλε το χέρι του και στη συνέχεια υπήρχε και στο ανέβασμα. Στο ανέβασμα πάντως δεν ήταν ο Ρέι εκεί. Όχι, ήταν στην αρχή της φάσης. Με το που έβαλε το χέρι του, έβαλε το χέρι του ο Ρέι. Στην αρχή του drive. 39-34. 40-34. Η μεγαλύτερη διαφορά της ΕΦΑ στο παιχνίδι 4 λεπτά πριν πάμε στο ημίχρονο. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει η ΕΦΑ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Washington. Αποσύρεται ο Παπαδόπουλος. Α, εκεί είδαμε και το replay με το φάουλ που έγινε στην αρχή της φάσης. Το φάουλ που έγινε στην αρχή της φάσης, ναι. Χάινς. Κρατάει. Τομάς. Θωμά. 4-3 δευτερόλεπτα για να δούμε. Προσπάθεια από το Ρέι. Καλά φύγε φάουλ. Είδαμε τον διασκελισμό. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο το πρώτο βήμα. Και πάτησε και γρά. 40-36. Γύρισα να δω τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ΕΘΑ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, σ' ακούμε εδώ τότε. Διότι είναι ανεπίτρεπτο για την άμυνα της ΕΘΑ να επιτρέψει, ειδικά στο τέλος της φάσης, στο τέλος του 24, να επιτρέψει αυτή την ευκαιρία για την Ένωση να πάει προς το καλάθι. Ναι, είναι αυτή η συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της άμυνας, αλλά και για τις δύο ομάδες. Αλλά αυτή ήταν μια χαρακτηριστική φάση. Δεν έγινε το σωστό block-out, κατάφερε και ο Χάιντς να βγει μπροστά στη φάση και να πάρει και το κατοχή για την Ένωση, να την ανανεώσει. Ξαναπερνάει μέσα ο Λοϊζίτης και φεύγει ο Έσο. Είναι τρίτο φάουλ για τον Έσο, ναι. Να τον Ρέι. Είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας ο Ρέι. Χάιντς στο Θωμά που σουτάρει αμέσως, πάρα πολύ γρήγορος, airball όμως. Σώζεται η κατοχή και είναι φάουλ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Όλη η προσπάθεια οφείλεται στον Ουάσιγκτον, ο οποίος έκανε υπερπροσπάθεια και έσωσε την κατοχή για την ομάδα του Παραμνίου. Είναι η ρόδια αυτό που έλεγες και εσύ, να ξανά η προσπάθεια. Ξαναβλέπουμε. Είναι εντυπωσιακές οι ατομικές προσπάθειες των παιχτών της Ένωσης του Παραμνίου. Ναι, είναι παίχτες με πολύ γρήγορο πρώτο βήμα. Είναι κρυκτικοί παίχτες. Νεαροί, ρούκοι, έχουν τα σωματικά προσόντα και το εκμεταλλεύονται. Βρίσκουν και λίγο αργή την άμυνα της ΕΘΑ και την τιμωρούν σε αυτές τις περιπτώσεις. 40-38, time out. Πάμε για διαφημιστικό και πάλι εδώ είμαστε. Thank you.
Επανήλθαμε στον αγώνα μας για αυτό το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι από πλευρά Σέθα πρώτο σκόρ είναι ο Τζάξεν και δεύτερος ο Ορτίς 9 και ο Ορτίς 2. Από πλευρά Παραλιμνίου βλέπουμε το Ρέιν είναι πρώτος με 7 πόντους. Λοιπόν, η Ρόδης ακούμε, έχεις επιστρέψει από τους πάγκους. Άκουσα τον Νικόλα Παπαδόπουλο που βλέπουμε τώρα, το βλέπαμε της Ένωσης. Είπε ότι έδειξε τον πίνακα και είπε ότι 40 πόντους τρώμε συνήθως μετά από 3 δεκαλέπτα και όχι πριν το τέλος του ημιχρόνου. Είναι όλα θέμα της άμυνάς μας. Ήταν η ατάκα που είπε προς τους παίχτες του. Οι νεαροί παίχτες της Ένωσης συμφώνησαν. Μάλιστα ο Ουάσιγκτον είπε ότι μας μένουν λίγα λεπτά, 3 και κάτι. Ας σφίξουμε τουλάχιστον τώρα την άμυνα μας. Ναι, αυτό είναι. Συνεχίζει επισημάνσεις από τους δύο coach για τις άμυνες. Είναι πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται να το δουν οι coach, το βλέπουν πολύ. Και όμως οι γαλλοσφαίστες συνεχίζουν να έχουν αυτή την χαλαρότητα. Πώς θα την... Μπορεί να μην έχουμε δει το σκορ να συνεχίζει με τους ρυθμούς που βλέπαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, που ήταν 27-28. Όμως αυτό οφείλεται κυρίως σε απλά κακά σιούτ ή απλά στοχα σιούτ. Πραγματικά οι άμυνες σήμερα δεν τα πάνε καθόλου καλά. Walker. Jackson. Δοκιμάζει και φτωχή. Θα είναι τους 11 πόντους ο Αμερικανός. Λέει Ρόδε. Λοιπόν, η προσπάθεια από τον Ρέι. Μέσα, καλάθι και φάουλ. Συνεχώς με αυτές τις προσπάθειες τρυπά κυριολεκτικά την άμυνα της οικοδέσποινας ο Ρέι. Δεν υπάρχει τρόπος να τον ανακόψουν, τουλάχιστον για την ώρα. Σου έδειχνα τα στατιστικά κατά κρύβια. Ναι. Απλά μπήκα να δω το ύψος του Eric Washington της Ένωσης που έχει 4 πόντους από εισάριθμα drive. 1,78 ύψος, είναι πολύ κοντός παίχτης. Σαφώς. Είναι πολύ κοντός παίχτης, όμως παρόλα αυτά έχει 2 επιθετικά rebound σήμερα. Επιθετικά... Και 3 rebound, έχει και 4 assist. Γενικά καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι ήταν μακρινά. Είχε καλές τοποθετήσεις. Ναι. Καταλαβαίνω αυτές τις κάποιες. Μιλάω και για την τελευταία φάση. Θυμάσαι που βρέθηκε κάτω από το καλάθι και βοήθησε εκεί. Έσωσε εκεί. Ναι, ακριβώς. Είναι παίχτης που ξέρει και τρυπώνει, παίρνει καλές θέσεις. Το βλέπουμε και τώρα τον Eric Washington. 1,78 ύψος. Λοιπόν, 42-41, 2 και 34 για το τέλος. Η διαφορά έχει μειωθεί στον πόντο. Να θυμίσουμε ότι ήταν 6 πόντοι διαφοράς, 4 λεπτά πριν από το τέλος. 6 πόντοι διαφοράς υπέρ της ΕΦΑ. Τζάξεν, την πάσα. Για να δούμε, δεν σουτάρανε με τον Ορτίθ. Ξανά Ορτίθ. Μπερδεύτηκε εκεί, χαράμισε την επίθεση για την ομάδα του. 42-41, 2 και 19 για το τέλος. Να τον Ορτίθ επιστρέφοντα από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια. Αποτυχημένη προσπάθεια με δικό του λάθος βέβαια. Ουσιχτών έβγαλε την πάσα. Λέιτεν. Πάσα σκαστή και εξαιρετικό καλάθι από τον Χάινς. Ξαναπερνάει μπροστά η Ένωση. Φάουλ βεβαίως. Φάουλ επάνω στον Ορτίθ. Από τον Χάινς. Βασίλη. 42-43, 2 και 2 για το τέλος. Με την ομάδα της ΕΘΑ διαχειρός Ορτίθ να ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Για να δούμε. Πετυχημένη προσπάθεια, φτάνει τους 9 ποντούς ο Ορτίθ. Θα δοκιμάσει και την δεύτερη. Και ξανά μπροστά η ομάδα της Ένκομης, 44-43. Ουάσιγκτον. Χάινς. Ρέι. Χάινς, Ουάσιγκτον, πάει να πάρει την εσωτερική, Ρέι, εύστοχος, 44-45, ο Τόμας ήταν, Τζάξεν. Τζάξεν. Άλλαξε. Μπάνς. Ορτίθ.
Βγάλε έξω. Μέσα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον Walker. 47-45. 47-45 με σούτ του Walker με την κόρνα. Επάνω που έλεγε ο χρόνος, Washington. Βήματα λέει. Για να ξαναδούμε. Χρεώθηκε με βήματα ο Ρέι. Ο Τόμας, με συγχωρείτε. Ναι. Παρότι το πλάνο δεν είναι σαφές, έχει αλλάξει το κομπό. 47-45. Τζάξεν. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Washington. Προσπάθεια από τον Washington. Θα την πάρει μόνος του. Όχι. Δίνει στο Χάινς. Σκαστή πάσα εξαιρετική. Και το τέλειωμα εξίσου εξαιρετικό από τον Blakes. 47-47 και πάλι τον Σκοστ Άισα. Walker. Ο χρόνος μειώνεται. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της ομάδας Ενκομής. Ξανά και το καλαθί. Ορτίθ. 49-47, πετυχημένη προσπάθεια. Τέλος και του δεύτερου δεκαλέπτου. Ρώτατε, οι άμυνες δεν έχουν βελτιωθεί. Ήταν σωστή η επισήμανσή σου. Απλώς υπάρχει περισσότερη αστοχία στις επιθετικές ενέργειες. Και όμως παρόλα αυτά έχουμε σχεδόν 50 πόντους από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Τη στιγμή που η Ένωση σκοράρει φέτος 63,6 πόντους μέσω όρο. Ανά παιχνίδι, ενώ η ΕΘΑ είναι λίγο καλύτερη με 71 πόντους μέσω όρο. Και πάλι όμως είναι πάρα πολλά ψηλά τα σκοραρίσματα στις δύο ομάδες. Το γεγονός ότι και οι δύο δεν τα πάνε καλά σε αυτό το τομέα, να δούμε μέχρι πού θα πάει αυτό. Ακριβώς. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα η πτυχή ότι μάλλον θα πάμε μέχρι το τέλος με ψηλά το ενδιαφέρον. Σίγουρα οι προπονητές θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν στους παίχτες ότι πρέπει να βελτιωθούν στην άμυνα. Δεν θεωρώ ότι θα πάει σε κάτω στάρα το παιχνίδι σήμερα. Ούτε εγώ το πιστεύω. Όμως να δούμε ποια ομάδα θα σφίξει περισσότερο στην άμυνα. Αυτή θα πάρει την νίκη. Ασφαλώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι συνδρομητές, κλείσαμε με τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Υπενθυμίζουμε το σκορ. ΕΘΑ 49, παραλίμνη 47. Πάμε για το διάλειμμα μας και επαναρχόμαστε με το τρίτο δεκάλεπτο. Τον Walker, τον Λοϊζίδη, τον Ορτίθ και τον Μπάνς. Λοιπόν, κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Παραλμνίου. Εξαιρετική σκαστή πάσα, ήταν φάση για highlight αυτή. Εξαιρετική σκαστή πάσα από τον Ρέι και τον Τόμας να τελειώνει. Ήταν η καλύτερη φάση του αγώνα. Προσποίηση από τον Λοϊζίδη, δεν τα κατάφερε. Μάχες εθέρων εκεί. Και κερδισμένη η Ένωση Παραλμνίου που φεύγει στον εφηδιασμό. Washington foul. Αρχίσαμε το παιχνίδι με μια φάση πάρα πολύ όμορφη. Με τη σκαστή πάσα και το κάρφωμα. Α, αυτό είναι το τέλος της φάσης. Από το κάρφωμα του Τόμας. 49-49 μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Πετυχημένη προσπάθεια από τον Ρέι. 50-49 στο συν 1 η Ένωση Νέων Παραλμνίου, η οποία έχει ένα σκορ 3-0 από την έναρξη του δεκαλέπτου. Και πάμε στο 4-0 με τον Ρέι να είναι, με τον Ρέι να φτάνει τους 12 πόντους. Να δούμε τώρα πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει. Μπάνς. Walker. Walker κρατάει. 10 δευτερόλεπτα. Μπανσανά. Λοϊζίδης πήρε μπαλά. Walker Πυλαβάς. Με καλές προϋποθέσεις και τις εκμεταλλεύεται. Ο Ανδρέας ο Πυλαβάς είναι δεινός σουτέρ. Αλλά είναι το πρώτο του, έχω την εντύπωση. Τρίποντο. Στο πολύ καλή ενέργεια από τον Λοϊζίδη να βρει την ρίξη την μπάλα στην weak side. Βεβαίως. Ρέι ξανά. Η μπάλα είναι... δεν βγει έξω. Ρέι. Τομάς, ξανά Ρέι. Στείνεται και σουτάρει εύστοχος ξανά ο Ρέι. 53-51 με τον Ρέι να φτάνει τους 14 πόντους. Walker.
του Walker. Για να δούμε. Άλλαξε και χέρι στον αέρα. Επίθεση τώρα με τον Όσιγκτον, είναι φάουλ από τον Πιλάβα. Είναι το φάουλ το λεγόμενο επαγγελματικό. Ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Αντρέα τον Πίλαβα. Το οποίο είναι αυτό που κάναμε αναφορά πριν, το λεγόμενο επαγγελματικό που ανάφερε, σε αυτό ακριβώς προσπάθησαν να αλλάξουν οι κανονισμοί. Να αποτρέψουν, διότι βλέπαμε πολλές ευκαιρίες να χάνονται για καλά φυσική τη περίπτωση. Έχασε τον ρυθμό του παίκτη. Οπότε... Ναι, τώρα έγινε πολύ πιο δυνατό. Φάουλ, έχασε τον ρυθμό του, βγήκε εκτός σέις και σφίχτηκε για το φάουλ. Ρέι, ο οποίος κατεβάζει μπάλα. Ρέι. Ρέι ξανά. Έβγαλε έξω στο weak side. Blake. Καλάθι ξανά. Παρότι υπήρχε διαφορά ύψους με το Λοϊσίδη εκεί. Άλλαξε το χέρι και με το αριστερό πέτυχε το καλάθι στο συν 4. Η ένωση είναι ο Παραμνίου. Barnes. Λοϊσίδης. Walker. Δεν ποιο θα προτιμήσει. Πιλαβάς. Λοϊσίδης. Εξαιρετική πάσα από το Λοϊσίδη. Και το κάρφωμα εκεί από τον Barnes. Πάρα πολύ καλή εκδήλωση επίθεσης. 53-55 θα το ξαναδούμε. Να την πάσα του Λοϊσίδη. Και δύο εξαιρετικές πάσες από τον Λοϊσίδη που έφεραν 5 πόντους σε δύο επιθέσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Blakes. Θα μπορούσε να σουτάρει τώρα. Τι έκανε εκεί. Τρίποντα από τον Ρέι ξανά. Ο Ρέι σήμερα είναι ασταμάτητος. Για να δούμε. Άστοχος ο Barnes σε μια ένασούτ με πάρα πολύ καλές προθέσεις. 53-58 στο ζύμ 5 ένωση. Washington. Τρύπος εκεί, τι έκανε, αλλά ξανακέρδισε την κατοχή. Είναι ο Σιλοπαραμνίου με κάποια δοσιτικής. Ρέι. Άστοχος αυτή τη φορά. Walker. Walker. Στον Ορτίδ. Φάουλ. Από τον Τόμας. Φάουλ από τον Τόμας. Ξανά η προσπάθεια. Το μαρκάρισμα του Τόμας έφερε την παράσταση. Έσο ξανά μέσα. Ο Τζάκσεν μέσα. Εξέρχεται ο Πιλαβάς. Και ο Λοϊζίδης. Και ο Στρατής από πλευράς Ένωσης του Παραμνίου. Και εξέρχεται ο Θωμά. Τέσσερα-έντεκα το επιμέρους σκορ σε αυτό το διάστημα. Ορτίθ, Εσό, φάου. Και μέσα μετράει το καλάθι. Ήταν εξαιρετική αυτή η προσπάθεια. Και είδαμε και τον Έσιο, το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του. Σε αυτή τη φάση κέρδισε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Ξαναείδαμε αυτό χρειάζεται για αυτό. 55-58 με τον Έσιο. Να στείλετε στις βολές. 67% ευστοχή από τις βολές φέτος. Δεν είναι και ιδιαίτερα καλό το ποσοστό. Ευστοχή με κάποια δόση περιπέτειας. Το έχει η ΕΘΑ σήμερα όμως. Έχουν βελτιωθεί προφανώς όλοι με το ποσοστό τους. Η ΕΘΑ το απόλυτο στις βολές. 16-16. Λέξ. Βήματα, λέει ο Αντώνης ο Δημητρίου. Και πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια της ομάδας του Αλμίου, ναι. Το γλίστριμα. 58-56 για την ομάδα της Ένωσης του Αλμίου. Walker. Barnes, ξανά Walker. Jackson. Θα σουτάρει ο Εσιό, όχι, δεν τα κατάφερε. Θωμά μάζεψε. Φεύγει ο Blakes. Τρέχει. Πατάει φρένο τώρα. Χαμηλή πάσα. Δεν ήταν. Το σου του Τόμας δεν βρήκε στόχο. Walker ξανά. Βήματα λέει. Βήματα από τον Έσο. Το τρίτο του λάθος για σήμερα. Τα μισά της ομάδας του. Ναι. Που έχει σύνολο 6 ΕΘΑ. Ναι, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό.
αυτή η εικόνα της μη προσφοράς του σήμερα του Έσο. Με ξέρεις εκείνο το καλάθι, φάουλ που έβαλε πριν από λίγο, πραγματικά είναι πίσω. Εντάξει, υπάρχει χρόνος όμως. Όσο μείνει στα τρία φάουλ θα μπορέσει να βοηθήσει ιδιαίτερα προς το τέλος του αγώνα, όπου θα ανεβούν και τα φάουλ των υπόλοιπων παιχτών. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μία από τις σημάσεις που είχαμε κάνει στην αρχή, ότι ο παίκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός και η δε μέτρια του απόδοση σήμερα δεν βοηθάει την ΕΘΑ να φτάσει σε καλύτερη απόδοση. Προσπάθεια τώρα συνεχίζεται για την πλευρά της ΕΘΑ. Ορτίθ, Τζάξεν, κρατάει. Τζάξεν. Ορτίθ ξανά, μέσα. Και πάλι τώρα περνάει μπροστά η ΕΘΑ, 59-58. Εξαιρετικά τα ποσοστά του Ορτίθ, 12 πόντι, ξαναβλέπουμε το καλάθι. Η Ρόδε έτσι είναι καλά να μας... 15 τα ποσοστά του, τα επιμέρους στην ευστοχία. Βολές, δίποντα, τρίποντα. Έχουμε την προσπάθεια του Μπλέξ. Α, ήταν καλό κόψιμο εκεί. Από τον Μπάνς. 59-58. Walker. Μπάνς και πάλι ελευθερός. Μέσα και αυτό. Υπάρχει πρόβλημα στην περιφερειακή άμυνα για την Οσένιο Παραμνίου στις δύο τελευταίες φάσεις. Time out από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Εσπευσμένα. Και πάμε για διαφημιστικό. Okay. Επιστροφή στο γήπεδο στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, που παρακολουθούμε τον αγώνα μεταξύ της ΕΘΑ και της Ένωσης Νέων Παρανίου. 61-58, 4:25 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει επιστρέψει ο Ρόδος ο Μιλτιάδους. Βλέπουμε ένα θεαματικό καλάθι από τον Ρέι. Ο Ρόδος ο Μιλτιάδους έχει επιστρέψει, άλλο ένα καλάθι από την ΕΘΑ, και θα μας μεταφέρει το τι έχει ακούσει. Πήγα στον πάγκο της Ένωσης, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε ένα γρήγορο quiz στους παίκτες του. Στο ρόλο παίζουμε man-to-man, τρώμε καλάθια. Παίζουμε ζώνη, τρώμε καλάθια. Τι θέλετε να κάνουμε? Δεν το απάντησαν. Στη συνέχεια είπε ότι πρέπει να βάλουμε πάθος. Παίζουμε χωρίς πάθος, δεν πάει πουθενά έτσι. Λοιπόν, ήταν καλό. Το ότι δεν απάντησαν είναι μια άμεση παραδοχή της ανεπαρκείας. Είναι πολύ μικρή σε ηλικία, βέβαια. Άμα τους δεις το πρόσωπό τους, είναι παιδιά της Ένωσης. Και μου θύμισε λίγο τον δάσκαλο στο σχολείο που ρωτάει την τάξη και κανείς δεν απαντάει από την τάξη. Κάπως έτσι είναι η φάση στον πάγκο της Ένωσης. Πολύ σωστή παρομοίωση Washington στο Θωμά. 61-58 για την ΕΘΑ. Ξανά Θωμά. Thomas Washington. 5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Εξαιρετικό. Πραγματικά ο Thomas εδώ πήρε την παλιά από τον Washington και τέλειωσε ιδανικά μια προσπάθεια. Την ξαναβλέπουμε. 61-60 διαφορά και πάλι στον πόντο. Έχουν γίνει βήματα σε βάρος του Jackson. Ο Washington με την έκτη του assist σε αυτή τη φάση. Είναι εννοείται πρώτος για την ομάδα του, αλλά και πρώτος στο παιχνίδι. Ναι, και έχει μέσο όρο 4 assist νομίζω όλη τη χρονιά. Έχει περάσει το μέσο του όρο σήμερα. Washington. Ξανά. Έχει δοθεί φάου. Βήματα έχουν δοθεί. Βήματα. Ξανά η προσπάθεια. Ναι. Τα βήματα σε βάρος του Ρέι. 61-63 και 28 για το τέλος. Με τον Walker να δίνει στον Έσο. Έσο. Ορτίθ. Σουτάρι. Αστοχή. Μάζεψε το μας. Washington ξανά. Washington. Πιέζεται από τον Walker. Αυτό ήταν χάρμα, είδεστε. Πραγματικά. Τρία καλάθια Washington και τα τρία από τον Drive.
61-62 ύψος. Κοιτάξτε ξανά πώς άλλαξε το χέρι στον αέρα. Α, εύστοχο από τον Μπάνς. Να, η απάντηση από την ΕΘΑ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο από τη συγκεκριμένη γωνία. 64-62 και πάλι μπροστά με Μάης Εγκομής. Κομμά. Μας. Ωσικτόν. 4 δευτερόλεπτα. Δοκιμάζει. Αστοχή αυτή τη φορά. Υπήρχε πίεση του χρόνου. Έπρεπε να σου πάρει. Walker. Ορτίθ. Αστοχός. Εύκολο rebound για τον Θωμά. Ωσικτόν ξανά. 64-62. Καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από την άλλη. Ωσικτόν. Blakes, ξανά στο playmaker, παίρνει την εσωτερική, βγάζει έξω, Χάινς, Θωμά, ήταν εξαιρετική πάσα. Και όλη η επίθεση, Χάινς, Πέτρο, νομίζω, όλη η επίθεση ήταν σχεδόν ιδανική. Εκδήλωση επίθεσης ιδανική. 64-64. Ξαναβλέπουμε το τέλος της φάσης. Walker. Ορτίθ, Barnes. Έσο. Προσποίηση. Βήματα. Άλλο ένα λάθος από τον Έσο. 64-64. 1-29 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τέταρτο φάουλ. Τέταρτο λάθος. Τέταρτο λάθος για τον Έσο. Για τον Έσο, ο οποίος έχει και τα τρία φάουλ, όπως είπαμε. Είναι σχετικά εύστοχος βέβαια. Έχει 75% στοχή, αλλά με πολύ λίγα σούτ όμως. Ναι, δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Ακριβώς. Ουάσιγκτον. Ουάσιγκτον. Λίξ. Άστοχος. Έσο μάζεψε. Walker. Walker πάτησε φρένο. Το Χτίθ. Φάου. Από το Χάινς. Φάουλ επάνω στον Ορτίθ. 64-64. 1-3 για το τέλος. Ξανά το φάουλ του Χάνης επάνω στον Ορτίθ. Μέσα άλλη μια ευστοχή βολή. Λόδευ, θα έχεις μπροστά σου... 17... Δεν έχει χάσει βολή, 17 έτσι. 17-17. Όχι, όχι, όχι. Είναι 100%. Να δούμε όμως τώρα. Συνεχίζει. 18, συνεχίζει το απόλυτο. Συνεχίζει το απόλυτο. Τη στιγμή που η Ένωση έχει 7 στις 11. 7 στις 11. Ναι. Και είναι 10 πόντους περισσότερους έχει πάρει η ΕΘΑ από την γραμμή των βολών. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Blakes. Blakes από πλευράς παραλληλίου φάουλ από τον Πιλαβά. ...66-64. Ουάσιγκτον. Έχασε την μπάλα, όμως τον βοήθησε ο Blakes. Σούτ από τον Blakes, αστόχος. Ξανά πήρε το rebound, ρωτώτε. Είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ουάσιγκτον. Το σούτ, μέσα! 60... Πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον Ρέι. Με το τρίτο το επιθετικό 66, του Ουάσιγκτον. Και πέμπτο συνολικά. Να την απάντηση από τον Walker. Με τον Νικόλα Παδόπουλο να εκνευρίζεται για αυτή την αμυντική ολιγορία. Και αμέσως ξανά η ΕΘΑ στο ΣΥΝ 3. 69-66. Ουάσιγκτον. Blakes. Δεν ήρθε απάντηση. Μάτζεψε ο Ισο. Δεν τα κατάφερε. 69-66. Φίλοι συνδρομητές. Η αγωνία συνεχίζεται. Πάμε για ένα διάλειμμα και θα είμαστε εδώ και θα πούμε στην τελική ευθεία.
Επιστρέψαμε στο Τάσο Παπαδόπουλος ελευθερία για την τέταρτη περίοδο 69-66 για την έθαση. Ένα παιχνίδι το οποίο κρατάει το ενδιαφέρον στα ύψη από πλευράς σκοραρίσματος. Να πούμε ότι πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Έγκομης είναι ο Ορτίθ με 17, Τζάκσεν και Μπάνς από 14, ο Έσο 8 και 6 ο Πιλαβάς, ενώ για την φιλοξενούμενο ομάδα 19 ο Ρέι, 4 ο Θωμά, 6 ο Γόσιγκτον, 13 ο Μπλέικς και 8 ο Χάινς. Πάμε για τη τελική μας ευθεία με κατοχή της μπάλας για την ΕΘΑ και τον Βουόκερ να είναι αυτός που κρατάει μπάλα. Βουόκερ στον Έσο, έκανε την προσποίηση, κάνει τον πάσιμο φάουλ. Φάουλ από τον Γόσιγκτον έχω την εντύπωση. Λοιπόν, πρώτο φάουλ 69-66. Ξανά η φάση με τον Έσο και το φάουλ. Στις βολές ο παίχτης της ΕΘΑ μέσα, η πρώτη προσπάθεια από τον Έσο. Έχει 3 στις 6 μέχρι στιγμής, 4 στις 7 και 71-66. Πήρε μια διαφορά η ΕΘΑ, 71-66, 9-42 για το τέλος. Θωμά, ο Άσιγκτον ξανά Θωμά. Θεωρώ ότι έχεις να μας πεις κάτι από τους πάγκους ή αν έχεις κάτι από τα χαριστικά. Πολλές φωνές από τους πάγκους το πρώτο που ρώτησες. Για τα στατιστικά ήταν, νομίζω, στεκούμαστε στις βολές της ΕΘΑ. Είναι μεγάλη διαφορά. Από την άλλη όμως η Ένωση έχει πετύχει 32 πόντους στο ζωγραφιστό, στη ρακέτα δηλαδή. Η ΕΘΑ έχει μόλις 16. Πάρα πολύ σημαντική διαφορά για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, αυτά έχουμε με τον Walker να κρατάει μπάλα. 71-66. Να έχει τη διαφορά των 5 πόντων με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου η Οικοδέσποινα. Έσο γυρνάει. Φάουλ από τον Washington τώρα. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ο Washington να ανακόψει τον Έσο. Ξανά η φάση. Εντάξει, δημιουργήθηκε το mismatch, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Έσο και το κατάφερε. Κέρδισε το φάουλ που είναι το τέταρτο του Washington. Να το σου δω. Ναι, το τέταρτο φάουλ. Ο πρώτο καλωσφαίριστη τη Ένωση που έχει 4 φάουλ. Ενώ ο Έσο παραμένει στα 3. Ναι. Λοιπόν, 71-66 επαναφορά τη μπάλα από τον Τζάκσεν. Έσο. Ξανά στον Τζάκσεν. Ξανά στον Έσο. Κάνει την προσποίηση. Όχι, δεν υπάρχουν βήματα. Έσο. Το σούτ από τον Τζάκσεν. Άστοχος. Φεύγει βολίδα ο Μπλέικς. Ρέι. Όχι, φάνηκε άτυχος. Φάουλ. Πήρε παλικαρίσα εκεί το rebound. Ο Πάντως, Τόμας. Πέτρο, θα έλεγα για τον Washington, όπου είναι σοβαρό πρόβλημα για την Ένωση. Με πρόλαβες. Με τα 4 φάουλ, διότι ο Washington έχει 6 assist και 5 rebound, εκ των οποίων τα 3 είναι επιθετικά. Είναι παίκτης που δεν φοβάται να μπει στη φάση και με τα 4 φάουλ αναγκαστικά θα κάνει μια πίσινη στο υπόλοιπο. Και τον προστατεύει τώρα ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τον προστατεύει. Πολύ λογική κίνηση. Να δούμε την προσπάθεια από τον Τόμας. Το 71-66 παραμένει. Ούτε τώρα δεν έχει πετύχει ακόμη καλάθι η Ένωση Νέων Παραλμνίου. Δεν έχει πετύχει ακόμη πόντο η Ένωση Νέων Παραλμνίου στο δεκάλεπτο. Η 71-66 ίσως το κάνει τώρα. Η
Βέβαια, η ΕΘΑ έχει πετύχει μόλις ένα δίποντο στο τέταρτη περίοδο, που ναι, πάλι καλά για την Ένωση. 71-66. Αναμονή για τη δεύτερη βολή. Πόντος για την φιλοξενούμενη ομάδα, 71-67. Είναι χαμηλό το σκορ, στο αυτό που είπες, Ρόδοντε. Είναι χαμηλό το σκορ για το δεκάλεπτο, σε σχέση με ό,τι βλέπαμε πριν. Τζάμπολ, το βελάκι, δεν ξέρω πού θα δει. Ξανά η φάση. Θα περιμένουμε το βελάκι των διαιτών για να δούμε ποιος θα έχει... Δεν το βλέπουμε από εδώ. Ωραία. Κατοχή της μπάλας για την Ένωση Παραμνήμου. Θωμά. Θωμά κρατάει, 71-67. Η πίεση είναι φάουλ. Φάουλ από τον Walker. Με τον Θωμά να είναι ο παθόν. Τόμας. Καθυστέρησε, έκανε την παράβαση, έκανε το λάθος. Και η μπάλα περνάει στα χέρια της οικοδέσποινας, των παιχτών της οικοδέσποινας, από αυτό το λάθος του Ρέι. Walker. Οι οδηγίες από τον Νικόλα Παπαδοπούλο. Έσο. Ορτίθ μέσα. Συνεχίζει την πάρα πολύ ωραία βραδιά του Ορτίθ. Έχει φτάσει στους 19 πόντους. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, έχει δεχτεί 7 φάουλ ο Ορτίθ. MVP. Έχει δεχτεί 7 φάουλ, έχει 10 στις 10 βολές. Το σουτ μέσα. Μπράβο στο νεαρό. Είναι το δεύτερο του τρίποντο του Πυρίλη. 73-70. Θωμά, ναι. Και αυτό μέσα, βόλεϊ, βόλεϊμπολ από τους παίκτες της Ένωσης. Με το κλέψιμο από τον Πυρίλη, Πέτρο. Time out. Πάμε για διαλυματάκι και περιμένουμε τον Ρόδοτο να μας πει τα νεότερα. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο με την εξέλιξη του σκορ. Βλέπουμε πλάνα από το διάστημα το οποίο προηγήθηκε. Είναι ένα το καλάθι του εκπληκτικού Ουάσιγκτον. Είδαμε ένα σούτ από τον Ορτίθ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 69-66, έγινε 71-66 και τώρα είμαστε στο 73-72. Δηλαδή ένα 2-6 από πλευράς Ένωσης Νέων Παραμνήμων έχει φέρει διαφορά στον πόντο. Ηρώδοτε. Ακούσαμε τον προπονητή της ΕΘΑ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι εμείς που έχουμε υπέρ μας το mismatch. Μην βιάζεστε, μην προσπαθείτε να κάνετε βεβαιασμένες προσπάθειες στην επίθεση. Ωραία. Στο μεταξύ, δεν βλέπω τον Ουάσιγκτον, τον κρατάει στον πάγκο ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Όσο μένει κοντά το σκορ, αυτό ακριβώς. Αυτό βολεύει την Ένωση, θα μπορείς να τον φυλάξει για άλλα 2-3 λεπτά. Έσο. 73-72, 7,5 λεπτά για το τέλος. Έσο. Έχει γίνει φάουλ εκεί από τον Πυρίδη. Και μετράει. Και μετράει το καλάθι σύμφωνα με την υπόδειξη του Αντώνη του Δημητρίου. Ναι, περιεργόντω. Είχε δείξει ο Αντώνης Δημητρίου το χαρακτηριστική κίνηση ότι μετράει. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα... Μένουμε στο 73-72. Έσο. Προσπάθεια. Θωμά. Ευκαιρία για την Ένωση Νέων Παραμνήμων τώρα. Blakes μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Blakes. Μπροστά. Η Ένωση Νέων Παραμνήμων. Ένα 2-8. Το επιμέρους. 2-8
από πλευράς Ένωσης Λεωπαραμνίου σε αυτό το διάστημα. Walker. Walker. Ορτίζ. Μέσα. Ξανά μπροστά η ΕΘΑ με τον πιο αξιόπιστο της παίκτης σήμερα. 76-74. Μπλέιξ έβγαλε ίσως τον Πυρίλη. Η διαφορά 2 πόντων. Θωμά. Τον βοηθάει ο Τόμας στο σκριν. Θωμά. Ρέι προσπάθεια. Ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια. Ατυχώς για τον παίκτη δεν ευωδόθηκε. 76-74. Walker. Ευκαιρία για την ΕΘΑ να αυξήσει. Εσό. Για τρεις. Μέσα. Άλλη, έτσι, μεγάλη ανάσα για την ΕΘΑ τώρα είναι αυτή. 79-74 με το πρώτο τρίποντο του έσω στο παιχνίδι. Το δεύτερο, είναι και έχει σκοράρει και μακρινά δίποντα. Δεν βοηθάει κάτω από το καλάθι έσω, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, 79-74, μας διόρθωσε ο Ρόδοτος. Έχει ανέβει όμως στους 13 πόντους, Πέτρο. Έχει ανέβει στους 13 πόντους και αυτό βοηθάει την ΕΘΑ. Έχει δώσει τζάμπολ. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Θυμόμαστε την προηγούμενη κατοχή, άρα η μπάλα τώρα είναι για την ομάδα της Ένκομης. 79-74 έχει ξεφύγει σχετικό. Έχει πάρει μια διαφορά 5 πόντων, ενώ είχε πέσει και στον 1. Ξανά η φάση η οποία απέφερε το τζάμπολ. Walker. 79-74, Walker με τον Όσιστον που έχει επανέλθει. Φάουλ. Από τον Πυρίλη ήταν φάουλ επάνω στον Ορτίζ. 5-39 για το τέλος. Ο Μπάνς θα επαναφέρει στον Walker. Καλεί τους παίκτες του για καλή άμυνα ο Νικόλας Βαδόπουλος. Εσό, έκανε την προσποίηση. Έκανε και την κίνηση με τον μεγάλο βηματισμό του. Πήρε και το rebound. Ολό δικό του καλάθι. Και ολό δικό του καλάθι. Έσω στο τέλος. Εκεί που τον χρειαζόταν η ΕΘΑ. Ακριβώς. Time out. Πάμε ξανά σε διαφημιστικό. Στον αγώνα μας. Είμαστε στο 81-74, ένα επιμέρους 1-16 για την Οικοδέσποινα, η οποία επανήλθε μετά το 2-6 της Ένωσης Νέων Πανέμψης Αρχής. Ακούμε, Ρόδοτε. Ο προπονητής της Ένωσης μίλησε για τα λάθη που γίνονται στις αλλαγές, στο pick and roll, τα οποία έφεραν τα μακρινά shoot της ΕΘΑ. Εκεί στάθηκε ότι πρέπει να προσέχουμε τις αλλαγές. Το pick and roll της ΕΘΑ έχει σκοτώσει την Ένωση στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Λοιπόν, 81-74. Τώρα η πλάστικα κλείνει προς τη μεριά της ΕΘΑ, με βάση όλα αυτά που μας είπε ο Ρόδος, αλλά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Πλην όμως, τίποτα δεν τελειώνει. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Ο Σιχτών είναι ξανά μέσα. Τον διατηρεί μέσα στο παιχνίδι ο Νικόλας Βαδόπουλος. Να ο Νικόλας Βαδόπουλος τώρα τελειώνει τις οδηγίες του για την ομάδα της ΕΘΑ. Και τώρα πλάνο από τον πάγκο της Ένωσης Παραμνίου. Λοιπόν, Θωμά. 81-74 το σκορ. Να δούμε το Ρέι, Ουόσιγκτον. Θωμά ξανά στον Ουόσιγκτον. Αποφασίζει και κάνει την προσπάθεια. Δεν τα καταφέρει όμως. Έσω. Άλλο ένα rebound. Η άνοδος του έχει βοηθήσει τρομερά την ΕΘΑ. Άλλωστε φαίνεται και από τους αριθμούς. Όχι μόνο από την εικόνα. Ορτίζ. Ο Μπάνς θα δοκιμάσει. Άργησε να πάει πάνω του Ρέι. Αλλά φάνηκε τυχερή ενός νεοπαλίου. Τρέχει τώρα ο Ουόσιγκτον, έβγαλε έξω. Θωμά θα δοκιμάσει γιατί είναι εντελώς ελεύθερος. Airball. 81-74. Άλλη μια ευκαιρία για την Ένωση Νέων Παραμνίου που είχε χαμένη. 81-74, επαναλαμβάνω, 4-35 για το τέλος με τον Walker να κατεβάσει μπάλα. Ορτίζ, Μπάνς, πήγε πάνω του Ρέι,
Έσο. Πάλι υπάρχει εκεί το μισμάτς. Ξανά. Μπάλα είναι έξω. Και ο Θωμάο είναι στο παρκέ κάτω. Το βλέπουμε στην γωνιά. Κάτω. Ναι, ναι, είχε πέσει πριν από λίγο. Και ο Θωμά κάτω, να δούμε. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά προς το παρόν είναι ακίνητος ο παίκτης. Είναι 81-74 ο σκόρ, επαναλαμβάνουμε 4-22 για το τέλος. Με τον καλοσφαιστή να σηκώνεται, ευτυχώς. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στο παρκέ ή αν θα αποχωρήσει. Θα δείχνει ότι είναι εντάξει. Ωραία. Μένει στο παρκέ ο Κύπριος παίκτης. Ένας πολύτιμος παίκτης για την ομάδα. Επαναφορά της μπάλας από τον Walker. Μαζεύει. Όχι. Λάθος. Ευκαιρία τώρα για τον Ουάσιγκτον να εκδηλώσει επίθεση. Ρέι μέσα. Φεύγει με ταχύτητα φωτός αυτός ο Ουάσιγκτον. 81-76. Και έχει κάνει και την 7η του assist. Και την 7η του assist, βεβαίως. Εξαιρετική αριθμή για κάποιους καλοσφαιριστές. Θα μας τα πει στο τέλος ο Ιωρόλογος. Ο Σιχτών, ευκαιρία τώρα για την Οσέο Παραμνίου. 81-76. Να τον πάρει το δαιμόνιο. Με ταμπλό δεν τα κατάφερε. Ο Ρέι δεν τα κατάφερε. Βγήκε άμυνα από τον Έσο. Walker. Κάνε δύο κακές επιλογές, δεν τράβει ο Ουάσιγκτον. Να, ώρα για θέαμα. Με τον Έσο. Να τελειώνει. Ήταν η λόμπα από τον Walker. 83-76. Θωμά. Φάου. Επάνω στο Τόμας. Η διαφορά στους 7, 3 και 19 διατηρεί μια καλή διαφορά η ομάδα της ΕΘΑ. Πάντως για τον Έσο, μια και έχουμε την ευκαιρία με το διακοπή τώρα για τις βόλες, ο Έσο είχε 19 πόντους μέσα όρο σε 30 λεπτά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Σήμερα σε 20 λεπτά έχει πετύχει 17 πόντους. Έχει ανεβεί πάρα πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Έσο. Που ουσιαστικά έπαιξε. Ναι, ήταν το μόνο δεκάλεπτο που τον είδαμε να παίζει. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, να θυμάσαι που είχαμε πει ότι όταν και οι άλλοι τον φτάσουν στα φάουλ θα μπορέσει να είναι λίγο πιο άνετος. Έγινε αυτό. Βεβαίως. 17 πόντους, 8 rebound. Έχει γύρει το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του. Ακριβώς. Από τον Τόμας. Το φάουλ τώρα. Όχι, είχε χάσει την ευκαιρία ο Έσο για να κάνει ένα το rebound. Δεν έγινε καλό το block out. Η κατοχή παρέμεινε στην ένωση. 83-76, 3 και 16 για το τέλος. Θα επαναφέρουν την μπάλα της ένωσης με τον Θωμά. Ρέι. Ρέι. 10 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική άμυνα εκεί από τον Ορτίθ, αν έχω τη σωστά. Walker. Ευκαιρία για την ΕΘΑ να αυξήσει τη διαφορά. 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Αμερικανός. Θα σουτάρει. Ήταν μια κάκιστη επιλογή. Και καλή άμυνα από τον Θωμά. Θωμά πρόλαβε με υπερένταση. Ο Μπλέικς. Δεν τα κατάφερε. Έβγαλε καλή άμυνα ο Μπάνς εκεί. 83-76. Δύο επιθέσεις εκατέρωθεν άνευ ουσίας. Έσο. Έσο. Walker. Φάουλ. Και μεταφορά της μπάλας. Λάθος από τον Αμερικανό της ΕΦΑ. 83-76, υπάρχει χρόνος. Βεβαίως, ναι, το λάθος. Υπάρχει χρόνος για την ενωσύνη ο Παραμνίου. Όμως οι παίκτες της είναι σαφές ότι επιδίδονται σε ατομικές ενέργειες τελευταίες προσπάθειες. Δεν υπάρχει ομαδικότητα. Εξαιρετικό το καλάθι, είναι τρίποντο. Ναι, 83-79 από το καλάθι του Blake's. Η διαφορά και πάλι στους 4-1 και 47 για το τέλος. Walker. Στον Barnes εντελώς ελεύθερος. Τώρα ήρθε η απάντηση.
86-79, 1-40 για το τέλος. 3-8 προσπάθειες από τα 3, από τα 6-75 για τον Barnes που βλέπουμε εδώ. Δεν είναι εύστοχος από μακριά, αλλά πέτυχε πολύ σημαντικά τρίποντα. Σήμερα δεν είναι εύστοχος, ναι, βέβαια. 86-79, μένουμε. Είναι η πλάστιγκα συνεχίζει να κλείνει προς την πλευρά της ΕΘΑ. Είναι πιο σίγουρες οι επιλογές. Είναι η άνοδος του ΕΣΟ πάρα πολύ έτσι που βοήθησε την ομάδα. Ή αυτό που είπε και ο Ρόδος τώρα, η φτωχιά του Μπαν σήμερα από τη γραμμή των 6,75, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει. Η σταθερότητα του Ορτίθ, ο οποίος παραμένει με εκείνο το εκπληκτικό ποσοστό 18-18 εύστοχες βολές. 20-20 η ΕΘΑ. Ναι, είναι τρομερό το ποσοστό. 20-20. Από την άλλη, η Ένωση είχε πρόβλημα με το Washington, τον έχασε για μερικά λεπτά. Βγήκε και εκτός ρυθμού ο point guard της Ένωσης. Με αποτέλεσμα να το βλέπουμε και στη συνέχεια να κάνει και 2-3 βεβαιασμένες ενέργειες. Γενικά η Ένωση φαίνεται να τα χάσε λίγο στο τέλος. Έκανε τραβηγμένες ενέργειες. Δηλαδή βγήκε ο Washington μπαίνοντας. Βγήκε εκτός ρυθμού, αλλά γενικά η ομάδα έχασε το ρυθμό της, ναι, με την έξοδο ίσως του. Ίσως να φταίει και αυτό το γεγονός ότι. Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ότι χάνοντας τον point guard, χάσε το ρυθμό της η Ένωση. Και δεν είναι τυχαίο αυτές οι τραβηγμένες ατομικές ενέργειες, τις οποίες επισημάναμε στο τέλος και από τον Ρέι και από τον Blakes και από τον Ουασιχτόν. 86-79 είναι κοντά στη νίκη. Έθα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Είναι κοντά στη νίκη. Υπάρχει όμως αρκετός χρόνος. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Με 1-40 μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ειδικά από τη στιγμή που έχουμε δει την Ένωση να έχει κάποιες καλές επιλογές από τους παίχτες της στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να δούμε μια. Όχι, αναφερή. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Θωμά. Θωμά. Blakes με τον Walker να το μαρκάρει και τώρα είναι ο Έσο. Άλλο ένα μπλοκ από τον Έσο και είναι και φάουλ. Φάουλ από τον Blakes. Έχασε την μπάλα στην προσπάθειά του να την επανακερδίσει από υπερβολικό ζήλο κυρίως. Δίνει την ευκαιρία στην ΕΘΑ να πάει στην γραμμή των βολών. Στις βολές ο Έσο. Μέσα. Υπάρχουν. Να δούμε και τη δεύτερη. Μέσα και αυτή. Η διαφορά μεγαλώνει. 88-79. Η διαφορά στους 9. Ο Washington θα κάνει μόνο την προσπάθεια. Αυτό είναι. Όχι. Έδωσε τελικά το Θωμά. Θα την κάνει αυτός. Ο Χάινς μέσα. Ο Τόμας είναι, με συγχωρείτε. Walker. Γύρισε πίσω Ορτίθ. Ξανά στον Walker. Δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται η ΕΘΑ. Ένα καλάθι. Όχι, δεν τα κατάφερε. Ο Έσο όμως εν μέσω τεσσάρων αντιπάλων κατάφερε και πήρε την μπάλα. Είναι. Εντάξει, δεν. Ο Έσο, ο οποίος 17 πόντους, πάει τώρα στις βολές. Έχει 3-3 μέχρι στιγμής. Έχει 9 rebound. Είναι κοντά στο double-double από το πουθενά. Έκανε βέβαια και 5 λάθη. Είναι ψηλό το νούμερο. Όμως έχει δεχτεί 5 φάουλ. Είναι διεκδικητικός στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε. Συνεχίζει και ευστοχή βέβαια από τις βολές. Νομίζω ο παράγοντας του τέλος της ημέρας, Πέτρο, είναι αυτή η ευστοχή από τις βολές. 23-23. 24-24. Πάρα πολύ στοχή. Είναι βραδιά των βολών σήμερα για την ΕΘΑ. Άστοχο. Είναι 91. Ο νικητής έχει διαφανεί. Δεν υπάρχει επιστροφή στο μάτς. Και εντάξει, και η άμυνα εδώ είδαμε ότι είδαμε τον Τόμας να φεύγει, να ανοίγει χώρο στο επιθετικό. 92-81. Είναι ελεύθερο παιχνίδι τώρα. Λέγαμε κάποτε όταν μια ομάδα πετυχαίνει πολλά τριποντά, λέγαμε ή βροχή τριπόντων ή σεμινάριο τριποντών. Σήμερα είναι σεμινάριο βολών. Ναι. Από την Δεν θυμάμαι να έχω δει έτσι τέτοιο στατιστικό από τις βολές. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Εκείνο το 100% και μάλιστα με αρκετές βολές. Είναι πάρα πολλές βολές. Οι 22 είχαμε πει. 23 βολές. Σύνολο 23 βολές, δεν νομίζω να υπάρχει καταγραμμένο τέτοιο στατιστικό στα χρονικά του Κυπριακού. Δεν ξέρουμε αν είναι. 24 βολές είναι, το είπαμε πριν. Δεν νομίζω ότι είναι ρεκόρ βολών, απλά είναι τρομερή ευστοχία και σε μεγάλο αριθμό βολών. Αυτό είναι το θέμα.
Έσο. Walker. Κοίταξε, οι διαιτητές σφυρίζουν τα βασικά πια Ερόδοτε. Διότι και εδώ υπήρχε φάουλ. Απλώς περιμένουμε την κόρνα. Ούτε τώρα σφυρίσαν κάτι. Walker. 92-83. Θα δούμε ποιος θα είναι το τελικό σκορ. Εσό. Θα προλάβει να σουτάρει. Μπαντς. Όχι. 92-83. Και το ενδιαφέρον, Πέτρο, είναι ότι έχουμε διαφορά 9 πόντων νίκη για την ΕΘΑ και ήταν περίπου 9 πόντοι η διαφορά στους μέσους όρους των δύο ομάδων στο σκοράρισμα. Πολύ ψηλό το σκορ σήμερα, όμως είδαμε ότι η ΕΘΑ μετά κράτησε εκείνο το υπέρτιστο στο στατιστικό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό στοιχείο. 92-83 το τελικό. Βλέπουμε τους παίκτες να αλληλοσυγχαίρονται. Ένα μας πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε για ένα διαλυματάκι και θα είμαστε πάλι μαζί σας.